Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μεγάλο δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής, ο οποίος τιμήθηκε την Κυριακή, τον κύριο Γιώργο Κακουλίδη. Δάσκαλε, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Έχουμε μία εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στο ραδιόφωνο και αν θέλεις μπορείς μέσω του διαδικτύου να την παρακολουθήσεις και εσύ βεβαίως. Α, ναι. Βεβαίως. Ο υπέρηχος μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Ναι. Και θέλαμε την δική σου προσωπική άποψη για αυτό που συνέβη την Κυριακή στο Ηράκλειο. Θα ξεκινήσω, για να σου δώσω το λόγο, από αυτό που είπε ο δεύτερος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του νομού Ηρακλείου, κ. Ματζαπετάκης, στην εκδήλωση, προλογίζοντας ότι αυτό που συνέβη σήμερα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Ηράκλειο και στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητηρίο. Τώρα σ' ακούω. Το είπε και με έμφαση, γιατί το πιστεύουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί κάνουν ολόκληρον αγώνα για να γεμίσουν μια αίθουσα ή ένα χώρο, τέλος πάντων, γιατί, για πολιτικούς λόγους. Και όταν είδε αυθόρμητα αυτόν τον κόσμο να έρθει και να ακούσει τα περί της βυζαντινής μουσικής λεγόμενα και για τους τιμόμενους, τα τιμόμενα πρόσωπα, αυτό του φάνηκε, νομίζω, θα το θυμάται ο άνθρωπος για πολύ καιρό, που λένε. Άρα δηλαδή έχουμε, λαός, λοιπόν, έχουμε αξία και δύναμη, δάσκαλε, έτσι. Και βέβαια, και βέβαια υπάρχει, διότι δεν είναι προσωπική δική μας, αυτή τη φέρουμε μέσα στους αιώνες εμείς, δεν είναι χθεσινή υπόθεση. Από τους αποστολικούς χρόνους και από τους αρχαίους, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι η Εκκλησία να με βαδίζει και φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι που και εμείς που υπηρετούμε το αναλόγιο και τη μουσική μας αυτή, που είναι το εθνικό θρησκευτικό μέγα κεφάλαιο. Πρέπει έτσι να το δούνε η βυζαντινή μουσική. Είναι μέγα κεφάλαιο για την Ελλάδα. Εάν το είχε κάποιος, κάποια άλλη χώρα, θα το είχε, το λέω πάντοτε, κορονίδα και θα λέει να ποιοι είμαστε εμείς. Να λοιπόν ποιο είναι το ελληνικό πνεύμα. Και μόνο με αυτό, αυτό είναι ο μέγας προσβευτής για να δείξει το ελληνικό πνεύμα σε όλο τον κόσμο. Και θα έπρεπε να τιμηθεί και από όλους. Από το λαό βεβαίως τιμάται και το είδαμε αυτό. Και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα από βάθος ψυχής μου αυτόν τον κόσμο που ήρθε έτσι και με χαιρέτησε τόσο εμένα όσο και τους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το φιλόξενο πνεύμα που έχει ο κρητικός λαός. Το άκουγα, αλλά δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Και ήρθαν φίλοι, ξέρω εγώ, και από άλλα μέρη. Και εδώ μου τηλεφωνήσανε κανένα δυο σήμερα για να μου πούνε το γεγονός στην Αθήνα που βρίσκομαι. Ότι ήταν πολύ ωραία και τα λοιπά. Και το πρωί στη Μητρόπολη που ψάλαμε εκεί με τον μέγα αυτό, με τους δεσποτάδες που είχαμε και, τον, και την πρόεδρο. Πώς τη λέγαμε αυτή, της Λετωνίας. Της Λετωνίας, ναι, ναι, ναι. Ήταν πάντως ένα πολύ ωραίο αυτό για, και για μένα μια εμπειρία τεράστια. Μάλιστα. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιάννη, και σένα και τους μικρούς ψάλτες και τους μεγάλους ψάλτες και τους αριστερούς και τους δεξιούς και όλο τον κόσμο όσοι ασχολούνται με τη βυζαντινή και τη δημοτική μουσική. Μάλιστα. Και τη δημοτική μουσική, γιατί αυτά είναι αδερφάκια. Θα πρέπει να πούμε και να ευχαριστήσω από το μικρόφωνο αυτό, γιατί μας ακούει όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή, ότι σε τίμησαν, δάσκαλε, και η Πόντι, μια και έλκει στην καταγωγή σου από τον Πόντο. Και η Πόντι, βέβαια, βέβαια. Ήτανε προς τιμήν τους. Συγκινήθηκα πραγματικά προς τιμήν τους. Εγώ δεν ήξερα ότι στο Ηράκλειο υπάρχει σύλλογος Ποντίων. Εύξηνος Λέσχη, βέβαια. Εύξηνος Λέσχη. Θα πρέπει να σου πω, αγαπητέ δάσκαλε, ότι ο αντινομάρχης μου είπε: δεν πιστεύω σε αυτή την αίθουσα να υπήρξε μάτι αδάκριστο εκείνη την ημέρα. Ναι, ωραίο. Βεβαίως. Είναι πραγματικά αλήθεια αυτή. Εμείς το μόνο που θα πρέπει να σου πούμε τούτη την ώρα είναι να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε ο Θεός να σου δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίσει αυτό το τεράστιο έργο σου. Γιατί ποιος γνωρίζει ότι δεν υπάρχει τραγουδιστής παγκοσμίως που να έχει κυκλοφορήσει τόσους δίσκους και τόσες κασέτες όσο ο ψάλτης με κεφαλαία γράμματα Γιώργος Κακουλίδης. Αυτό το ρεκόρ ποιος το έχει? Ας μας δείξουν ένα τραγουδιστή που να έχει κυκλοφορήσει 350 CD. Ας μας δείξουν. Είναι, νομίζω, κάπως. Και όχι, και να το πούμε, δάσκαλε, αυτό. Χωρίς την οικονομική στήριξη δισκογραφικής εταιρείας. Είσαι ο ίδιος παραγωγός και εκτελεστής. Ας μας δείξουν ένα τραγουδιστή. Πάντοτε λέω, για να βγάλω, Γιάννη, ένα βιβλίο, θέλω 3,5 εκατομμύρια. Για να βγει ένα βιβλίο θέλει 3,5 εκατομμύρια. Και έβγαλα 13 βιβλία. 13 τόμοι. Ναι. 13 τόμοι. Δηλαδή, τι λεφτά. Ένα, ναι, ακριβώς. Πόσα λεφτά μπορεί να έχει, ούτε βιομηχανός είμαι. Ακριβώς, ακριβώς. Ας είναι καλά και οι γύρω μου που είναι οι μαθητές και τα λοιπά, όλοι βοηθήσανε. Και να πούμε ότι
Εκτός αυτού έχεις βγάλει μαζί με τον Απόστολο Μαυρόπουλο και ένα όργανο. Ναι. Ποιος το τόλμησε αυτό? Και Ένα όργανο, καινούργιο όργανο, την Κρυπίδα. το όργανο θα πρέπει κάποια φορά να κάνουμε μια συζήτηση. Ειδική Να παρουσίαση. Στο υπόσχομαι, δάσκαλε. ναι, και να Στο ακουστεί αυτό υπόσχομαι. και να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει μουσική που να μην διδάσκεται, να μην έχει όργανο. Μόνο εμείς. Διδασκαλία να κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Εγώ Όχι να το δεν βάλουμε λέω στην να μπει στην εκκλησία. εκκλησία. Βεβαίως. Πάντοτε το λέω αυτό. Και ο Ισοκράτης που έχω. Ναι. Και αυτό. Αλλά όμως επιβάλλεται η διδασκαλία πλέον να γίνεται με ένα όργανο ακριβίας και να μην μαλώνουν οι ψάλτες που αιώνια μέσα σε αιώνες Ναι. έκανες μεγάλη δίεση, έκανες μικρή δίεση, ο, δεν το είπες καλά, τη φθαρά κτλ. Εδώ είναι και άκουσε το και έτσι, εσύ τι λες έτσι, άκουσε το και εσύ. Εγώ, δάσκαλε, θα πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν ανέφερα τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι έχεις κυκλοφορήσει βιβλίο με όλα τα δημοτικά τραγούδια γραμμένα από τη μια πλευρά με τη σημειογραφία τη Βυζαντινή και από την άλλη με το πεντάγραμμο. Ένα αυτό. Και σε λατινική. Και σε λατινική. Για να, για τα παιδιά του Πρωτοφανές. εξωτερικού. Νούμερο 2. Έχεις βγάλει δύο όργανα. Ένα Ισοκράτη και ένα την Κρυπίδα με την οποία αποδίδουμε όλα τα μικροδιαστήματα της Βυζαντινής μουσικής. Έτσι. Τρία. Έχεις ένα ρεκόρ που δεν το έχει ούτε ψάλτης ούτε τραγουδιστής. Και δεν το είπα εκείνο το βράδυ. Και ενώ βγήκες να μιλήσεις, εκεί έδειξες το μεγαλείο της ψυχής σου. Δεν είπες «εγώ είμαι αυτός». Όχι, δεν μ' αρέσει. Παραμίλησες για τη Βυζαντινή μουσική και για το δημοτικό τραγούδι. Έτσι, δεν μ' αρέσουν οι Γιάννη. Ξέρεις, το να του πεις το άλλο «εγώ είμαι», αυτό θα στο πει εκείνος. Βέβαια. Αυτό έχει αξία. Να σου πει ο άλλος ποιος είσαι. Αν πεις «εγώ και εγώ», αυτά δεν είναι... Δάσκαλε, πριν κλείσουμε, θέλει ο κύριος Κουκλινός, ο Γενικός Γραμματέας της Μικτής Βυζαντινής Χορωδίας του Αγίου Μινά, να σου πει δύο λόγια. Ναι. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάναμε? Πώς πάμε εκεί με τις καλά, καλά. Εργασίες σας και εσείς εκεί πέρα. Δάσκαλο, είστε. Δάσκαλο σε λέω, γιατί ο φίλος ο Γιάννης ξεκινώντας με είπε εκπαιδευτικό. Είμαστε δασκάλοι, έτσι. Αυτό δασκάλι. Το δημητικό τίτλο τον φέρομαι σε όλη μας τη ζωή. Δάσκαλος, εσύ της μουσικής, εγώ των παιδιών. Έτσι. Εσύ της μουσικής, εγώ των παιδιών. Έτσι. Κάτι ήθελα να προσθέσω τώρα εδώ σε αυτά που είπε ο αγαπητός φίλος Γιάννης. Και παρόλο που θα προσκρούσω στη μετεωφροσύνη σου, θα το πω. Τα βιβλία σου αυτά δεν είναι μόνο πολλά. Είπε για την ποσότητα, δεν είπε για την ποιότητα. Τα βιβλία σου αυτά, κατά κοινή ομολογία, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι απλά, απλές γραμμές, και όταν τα εκτελέσει κανείς μεγαλοπρεπώς, είναι απλές γραμμές και είναι κατάλληλα και για μικρούς και για μαθητές ακόμη, ας πούμε. Για όλους είναι κατάλληλα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, γιατί εγώ δεν έγραψα το λαρίκι μου. Ναι, σωστά. Έτσι, εγώ έγραψα για τους πολλούς. Και έτσι πρέπει. Από αρχαιοτά των χρόνων λένε εντιαπλότητη το κάλος. Βεβαίως. Η ομορφιά βρίσκεται εκεί. Δεν είναι στα τρίγωρα και στα τετράγωρα. Βεβαίως. Για να δείξει το πνεύμα μου. Ναι. Όχι. Θα πρέπει να του δώσω μία γραμμή που κι αυτός, εφόσον η φαντασία του μεγαλώσει και θέλει να βγει έξω από το βιβλίο, να βγει. Βεβαίως. Μην το βάλω σε δύο ράγες επάνω και του λέω εδώ θα πηγαίνεις. Να βάλω αυτό το πνεύμα. Και ξέρετε, δάσκαλε, θα σου πω και σένα, για τον εξής λόγο. Η ψαλτική μας είναι φαντασία κυρίως. Έτσι, είναι φαντασία. Δηλαδή, την ώρα που ψέλνεις, πρέπει να σκέφτεσαι ότι προσεύχεσαι. Μιλάω για τους ύμνους, Εδώ τραγουδάνε. Έτσι πρέπει. Και βλέπεις και κάνουν τις γκριμάτες και εκφράζονται οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες. Πόσο περισσότερο όταν εκφράζεις τον Θεό σου. Πρέπει να μιλάς από ψυχής. Δεν αισθάνεσαι αυτά που λες και αυτά που γράφεις. Και το λάθος, για να τελειώσω, μη σας καθυστερώ, το λάθος των παλιών και μεγάλων δασκάλων, ποιο ήτανε, και των σύγχρονων μεγάλων δασκάλων, θέλανε να γράψουν το πνεύμα τους. Ο εγωισμός είναι πληθωρικός στην ψαλτική οικογένεια. Δυστυχώς τον έχω. Ναι, τον έχουμε. Βγαίνουμε και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τον κόσμο, έτσι. Και μας παρασύρει ένα λεπτό και τελειώνει. Ναι. Ναι. Αν θυμάσαι προχθές ένας φίλος και δικηγόρος, ο Βασίλης ο Ζυγιαννάκης, απέξω από τον Άγιο Μινά. Ναι. Ήταν και στο αναλόγιο. Ναι. Ναι.
είπε σε ευχαριστώ δάσκαλε, σου είπε σε ευχαριστώ δάσκαλε για την ωραία στα βιβλία κλπ. Λέω τον ευχαριστείς γιατί σου τα έχει δώσει έτοιμα και στο πιάτο. Στο πιάτο έτοιμα. Δηλαδή απλά και μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσφέρετε. Θα είμαστε πάντα κοντά σου γιατί πραγματικά δουλεύεις, είσαι ένας μεγάλος δουλευταράς. Και να πω τούτη την ώρα ότι ο Γιώργος ο Κακουλής ετοιμάζει και μεγάλη Βυζαντινή ορχήστρα. Αλλά είναι πρώτη φορά αυτό που ακούγεται. Για νεότερα σε επόμενη εκπομπή. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής Κριτικά Χρώματα, 5η, 4η του Απρίλη. Στο στούντιο του Υπέρηχου ο κύριος Γιώργος Κουκλινός. Δεν θέλει να τον λέμε συνταξιούχο εκπαιδευτικό, αλλά συνταξιούχο δάσκαλο. Ναι. Του κάνουμε το χατήρι. Ο οποίος έχει διατελέσει αρκετά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας της Μεικτής Βυζαντινής Χοροδίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Θέμα της σημερινής εκπομπής για όσους φίλους και φίλες ήρθαν τώρα στη συχνότητά μας, να υπενθυμίσω ότι εκτός από τη συχνότητα του Υπέρηχου σε ολόκληρη την Κρήτη, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Θέμα της σημερινής εκπομπής, ο απόϊχος της μεγάλης εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ηράκλειο. Μια τιμητική εκδήλωση η οποία περιλάμβανε και παρουσίαση του νέου δίσκου, του νέου ψηφιακού δίσκου του μεγαλοπρεπούς Ιακώβου Ναυπλιώτου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή πιστεύω να είναι Κωστή Αγγελάκη, ένας εκ των τιμωμένων, ο μεγάλος δάσκαλος, ο μεγάλος μελοποιός, συγγραφέας και κύριε ο Γιώργος Σύρκας. Αγαπητέ δάσκαλε, καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Συλλόγου, του Παγκριτίου Συλλόγου, για την σημαντική παρουσία σου στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας την Κυριακή, γιατί η ομιλία σου ήταν μια παρέμβαση σημαντική, και να σε ευχαριστήσουμε γιατί αποδέχτηκες την πρόσκληση και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική αυτή εκδήλωση. Κουβεντιάζουμε με τον κύριο Κουκλινό ζώντας τον απόϊχο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης που έχει ταράξει τα νερά του Ηρακλείου, και θα θέλαμε και τη δική σου άποψη ζωντανά εδώ στον Υπέρηχο για αυτήν την εκδήλωση, για να πληροφορηθούν όσοι και όσες δεν παραβρέθηκαν, αλλά και όσοι κριτικοί μας ακούν μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Αγαπητέ μου Γιάννη, ακόμα είμαι γεμάτος από τις περιποιήσεις που μου κάνατε και δεν βρίσκω τον λόγο να ευχαριστήσω γιατί φιλοξενείτε από την Κρήτη. Βέβαια έχω φίλους πολλούς, έχω περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια κοντά στο μακαριστό τον Μητροπολίτη Πέτρα στο Δημήτριο και έχω ψάλει στο Μητροπολιτικό Ναό και στο Άγιο Γιώργιο το Σελινάρι, και με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σου. Δεν βρίσκω λόγους να ευχαριστήσω όλους, αρχίζοντας από τις ευγενέστατες κυρίες και φτάνοντας τελικά στον πρωταγωνιστή, το Γιάννη το Δαμαρλάκη. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον ό,τι γίνεται γύρω από τα θέματα της Βυζαντινής μουσικής και πολύ περισσότερο σας συγχαίρω για αυτά που κάνατε εσείς, που μπορώ να πω ότι υπερβάλλετε κατά πολύ την Αθήνα. Γιατί εδώ πέρα δυστυχώς δεν βλέπω και τόση μεγάλη ζέση για αυτά τα πράγματα. Εγώ σας συγχαίρω για τη δουλειά που κάνεις, σας συγχαίρω γιατί είναι πολυσχίδες το έργο που κάνεις και στη Βυζαντινή και στη Δημοτική που είναι συνέχεια και έχει άμεσο σχέση με την μουσική. Το ότι στο συνέδριο πιθανόν να είπα δύο λόγια παραπάνω, έπρεπε νομίζω να τα πω. Βεβαίως. Κατηνάλωσα όλη τη ζωή μου για τη Βυζαντινή μουσική και δεν μπορούσα να μην μιλήσω και για αυτό το τραγγελαφικό που γίνεται, και λυπάμαι πάρα πολύ τους εκλεκτούς κατά τα λοιπά διαντάφα, αυτοί οι άνθρωποι, τους συμπαθώ, τους εκτιμώ κτλ. Αλλά έχουν μία νοοτροπία καινούρια που, όπως είπα και στο συνέδριο εκεί κάτω που έγινε, ύστερα από 180 χρόνια ψάχνουν να βρουν τώρα τα παλιά, τα σημαδόφωνα κτλ. Δηλαδή, τι κάνανε οι παλιοί δάσκαλοι? Δεν ξέρανε καθόλου?
Και εμείς από πού βγήκαμε? Από αυτούς που βγήκαμε, δηλαδή, τι ξέραμε? Και ο Ιάκωβος ένα φιλιό της, αυτά που δίδαξε, και εκείνος ήταν ημιμαθής. Γιατί εμάς εδώ μας λένε ημιμαθής? Μη χειρότερα, παραγγελία. Γι' αυτό λέω ότι αισθάνθηκα τη μεγάλη χαρά. Και ομολογώ να πω ότι και με ανακούφιση τα είπα αυτά, γιατί έπρεπε να τα πω. Εδώ στην Αθήνα δεν μπορώ να τα πω, δυστυχώς. Δεν κάνουν συνέδρια, δεν κάνουν συζητήσεις, και όταν κάνουν συζητήσεις δεν μπορείς. Υπάρχουν οι λεγόμενοι, με συγχωρείς για τη φράση μου Γιάννη, οι λεγόμενοι κλακαδόροι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κάνουν τη δουλειά των χειροκροτητών. Αυτά τα πράγματα στην Κρήτη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και πάλι σε συγχαίρω για ό,τι κάνεις. Εμείς... και για ό,τι σκέπτεσαι να κάνεις ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι φοβερό το έργο αυτό που θέλεις να κάνεις. Συγχαρητήρια. Εμείς μέσω του κέντρου, του ιδρύματος, του Ινστιτούτου, το οποίο θα δημιουργηθεί, αγαπητέ δάσκαλε, πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε από μια τιμή προς τον πατέρα σου. Τιμήσαμε τον Ζώντα Γιώργιο Σύρκα, αλλά ποιος σήμερα από τους νεοτέρους, μόνο μέσα από τα βιβλία σου, θα δει το όνομα του Αντωνίου Σύρκα? Δυστυχώς, όπως είπες, επιμελώς από κάποιους έχει μπει στο περιθώριο. Ας είναι καλά, μωρέ. Εμείς εκτιμώντας... Και το ότι το θυμήθηκε στο Κακομοίρη, το γέρο, το μουστάκι, όπως λέγαμε εμείς, το θυμάσαι. Βεβαίως. Τον Αριμάνιο Μίστακα. Βεβαίως. Και το ότι τον θυμήθηκε, σε αυτό το πράγμα με συγκινεί ιδιαίτερα. Εμείς η πρώτη εκδήλωση που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, με τη νέα περίοδο, αφού περάσουν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, για να μην μπλεχτούμε σε τέτοια θέματα, θα είναι ο Αντώνιος Σύρκας και το τεράστιο έργο του. Γιατί δεν μπορούμε εμείς οι νεότεροι να ψάλλουμε μαθήματά του και να τον αγνοούμε. Πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιώργιε Σύρκα, αγαπητέ δάσκαλε, αγαπητέ άνθρωπε με όλα τα γράμματα κεφαλαίο, γιατί σου οφείλουμε πολλά, πάρα πολλοί ψάλτες και τραγουδιστές. Θα πρέπει να πούμε ότι εκείνη ένα λιθαράκι βάζω, Γιάννη, και η ανεπανάληπτη εκδήλωση στο Παλάς με τα δημοτικά τραγούδια, ναι, και με ένα αρχιεπίσκοπο τότε, μακαριστό σήμερα, Σεραφείμ, να σηκώνεται απάνω και να φωνάζει «Μπράβο Γιώργο», θα μας μείνουν αλυσμόνητα. Εμείς είμαστε πιστοί σε αυτά τα οποία διδαχθήκαμε από τους δασκάλους μας. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ, και θα πρέπει δημοσίως, μια και αυτή τη στιγμή, δάσκαλε, μας ακούει ολόκληρος ο κόσμος. Δεν είναι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, είναι το μικρόφωνο ενός ραδιοφωνικού σταθμού της Κρήτης που μεταδίδει το πρόγραμμά του σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου δίνεις την ευκαιρία και ζητώ συγγνώμη και από τη διεύθυνση αλλά και από τους ακροατές να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι τότε ένα φτωχάκι ερχόταν στο ιατρείο σου και του έδινε στα φώτα σου. Να σε ευχαριστήσω δημοσίως. Και εγώ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω τη Λεβεντογένα Κρήτη για όλους. Όσοι ήταν και όσοι δεν ήταν. Να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, δάσκαλε. Καλή σου μέρα.